Πέτριτς με τη δεύτερη, ανοίγει στον Νάνο που έχει άδειο γήπεδο αριστερά. Ο Ισπανός σεντράρει χαμηλά, μπαίνει στη φάση ο Πράνιτς. Γυρίζει, ευκαιρία, γκολ! Αυτό γκολ και ένα 1-0 και το Παναθηναϊκό! Ο Σίλτεφελτ θα γεμίσει, λάθος από τον Μιλιβόγεβιτς. Ο Πέτριτς θέλει να μπει στη φάση, σουτάρει, γκολ! 2-0, ο Παναθηναϊκός τελειώνει το μάτς. Στο 78. Αυτό είχα να το δω, αυτό που είπα στους συνεργάτες μου. Τα έβλεπα στη τηλεόραση όταν βομβαρδίζανε το Ιράκ. Αυτά που έγιναν σήμερα, με αυτά που είδαν, τραυματίστηκε παίκτης μας. Αλλά ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά. Αυτά στο Καραϊσκάκι. Δεν έχουν γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνουν. Πες μας τι πίνεις, εσύ και δεν μας δίνεις. Τα έχεις χαμένα, ανησυχώ για σένα. Πες μας τι πίνεις, εσύ και δεν μας δίνεις. Τα έχεις χαμένα, ανησυχώ για σένα. Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, που έζησε τον ντέρμπι πολύ κοντά από τον πάγκο της ομάδας. Θα θέλαμε να μας πει τη βιολογία. Δυστυχώς σήμερα ζήσα μια χτινοδία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ αυτά που γίνανε σήμερα, αυτά που είδα, δεν τα είχα φανταστεί ποτέ. Τι γίνεται? Τι τον έβαλε από πίσω. Δεν είχα φανταστεί ότι θα μπει η ομάδα μέσα. Θα γίνει εισβολή από φιλάθλους. Σιγάρα που στη αδελφή έγινε. Άστα, είδα ένα μαλάκα. Και στα κούπια μου τα κούνια, ηρωίνη ως τα μπούνια. Και στα κούπια μου τα κούνια, ηρωίνη ως τα μπούνια. Και τα αντικείμενα τι να σας πω, από καρφιά, πέτρες, μπουκάλια. Είδα τι έγινε τον προπονητή μας. Αυτά είχα να τα δω, αυτό που είπα στους συνεργάτες μου. Τα έβλεπα στη τηλεόραση όταν βομβαρδίζανε το Ιράκ. Είσαι πως περνάγανε οι φουτβολίδες δίπλα μας. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια ξεφτύλα. Καμαρώστε το αντιλίκι σας και την ξεφτύλα σας. Θα γινότανε για γκίνη με μαυράκι ηρωίνη. Θα γινότανε για γκίνη με μαυράκι ηρωίνη. Με όλη τη σημασία της λέξης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν σας κρύβω ότι εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα ήταν συγχαρητήριο στον Παναθηναϊκό σήμερα. Αλλά μόνο συλληπιτήρια αξίζουν σήμερα. Γιατί οι παίκτες μας σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να παίξουν. Και πάλι καλά, οι ήρωες είναι. Αυτά που έγιναν σήμερα, με αυτά που είδαν, τραυματίστηκαν οι παίκτες μας. Έτσι δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή ο Περέιρα. Δηλαδή όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα. Αλλά ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά? Όταν υπάρχει ένα κανάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένας ραδιοφωνικός σταθμός, δύο ραδιοφωνικές σταθμοί, τρεις εφημερίδα συγκεκριμένα, που από το πρωί μέχρι το βράδυ βομβαρδίζει το ποδόσφαιρο, και λίγα έγιναν, αλλά είναι ντροπή. Θα τους χαίρεστε όλους αυτούς που μιλάνε για διαφάνεια, που μιλάνε για καθαρό ποδόσφαιρο και μιλάνε για ανθρώπινες συνθήκες. Αυτά στο Καραϊσκάκι
Δεν έχουν γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνουν. Και θα μου πει τώρα, εσύ μου τα είπε και ένας Γάλλος. Καλές. Και αν δεν γαμήθηκες μικρός, θα γαμηθείς μεγάλος. Γιατί προστατεύουμε το ποδόσφαιρο. Εδώ σήμερα επαναλαμβάνομαι ότι είναι μια χτυνοδία. Και πάλι καλά που οι παίχτες μας τελείωσαν το παιχνίδι. Τίποτα άλλο. Φα των όλων, όλων των τρομερών των ψώλων.